Επιστήμονε στην Κίνα ανακοίνωσαν ότι βρήκαν έναν ευαίσθητο βιοδείκτη στα ούρα, ο οποίο μπορεί να αποκαλύψει την νόσο Αλτσχάιμερ αρχικού σταδίου, ανοίγοντα έτσι πιθανώ τον δρόμο για ένα νέο φθηνό και γρήγορο τεστ ούρων. Η ανία την πάθηση συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, γι' αυτό αναζητούνται νέοι τρόποι έγκαιρη διάγνωσή τη. Οι ερευνητέ του Πανεπιστημίου τη Αγκάη, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση σε περιοδικό για θέματα νευροεπιστήμη τη γύρανση, μελέτησαν συνολικά συνολικά 574 άτομα. Επρόκειτο για μια ομάδα ασθενών με Αλτσχάιμερ σε διαφορετικά στάδια τη νόσου, καθώ και μια ομάδα ελέγχου υγιών ατόμων, προκειμένου να εντοπιστούν διαφορέ στου βιοδείκτε των ούρων του. Από τι μελέτε βρέθηκε ότι το μυρμικικό όξι συνιστά έναν καλό δείκτη γνωστική εξασθένηση που μπορεί να φέρει έγκαιρα στο φω τα πρώτα στάδια τη νόσου. Οι επιστήμονε τόνισαν ότι η νόσο Αλτσχάιμερ μπορεί να αναπτυχθεί και να διαρκέσει επί πολλά έτη, πρωτογενή φανερή γνωστική έκπτωση. Τα αρχικά στάδια τη νόσου συμβαίνουν πριν το στάδιο τη μη αναστρέψιμη άνοια και αυτό είναι το παράθυρο ευκαιρία για παρεμβάσει και πρόληψη. Αξίζει να σημειωθεί πω μέχρι σήμερα οι διαγνωστικέ μέθοδοι είναι δαπανηρέ, επεμβατικέ και ακατάλληλε για μαζικού ελέγχου. Ένα τεστ του ούρων θα ήταν η ιδανική εναλλακτική λύση για τον έλεγχο μεγάλου μέρου του πληθυσμού. Στο παρελθόν οι επιστήμονε είχαν εντοπίσει βιοδείκτε τη νόσου Αλτσχάιμερ στα ούρα, όμω κανένα δεν ήταν κατάλληλο ω δεκτή των αρχικών σταδίων τη νόσου.